Το περιβάλλον του Art Studio είναι ένα πολύ φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον μέσα από το οποίο μπορούμε να εκτελέσουμε εντολές της γλώσσας προγραμματισμού R. Μπορούμε δηλαδή είτε στην κονσόλα η οποία βρίσκεται στα αριστερά μας είτε σε κάποιο R σκριπτάκι το οποίο θα δημιουργήσουμε να καταχωρήσουμε εντολές οι οποίες να τρέξουν όλες μαζί ή μία-μία ξεχωριστά. Στα αριστερά μας λοιπόν αυτή τη στιγμή βλέπουμε την κονσόλα του R Studio μέσα στην οποία ζει η γλώσσα προγραμματισμού R. Έτσι λοιπόν μπορούμε άμεσα να δώσουμε κάποιες εντολές όπως 5 και 4 και να πατήσουμε Enter και να μας εμφανιστεί το αποτέλεσμα 9. Ωστόσο μπορούμε να αναθέσουμε και τις τιμές σε κάποιες μεταβλητές, χ ίσον 5, ψ 13, να δούμε τις μεταβλητές μας να εμφανίζονται πάνω δεξιά στο Global Environment και στη συνέχεια ενδεχομένως να κάνουμε και κάποιες πράξεις με τις μεταβλητές μας, χ ψ στην κονσόλα. Θα βγει το αποτέλεσμα 18. Έτσι λοιπόν, στα αριστερά έχουμε την κονσόλα. Πάνω δεξιά έχουμε το Global Environment, όπου ζουν οι μεταβλητέ μα. Κάτω δεξιά έχουμε το Files, όπου περιηγούμαστε στα αρχεία του υπολογιστή μα. Το Plots, παράθυρο θα εμφανίζονται τα διαγράμματα που πιθανώ να σχεδιάσουμε. Το Packages, το οποίο δείχνει τα εγκατεστημένα πακέτα ή αλλιώ βιβλιοθήκε τη R που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον υπολογιστή. Εδώ υπάρχει και το κουμπί install, το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να εγκαταστήσουμε πακέτα τη R. Βιβλιοθήκε λοιπόν τη R, οι οποίε θα έρθουν από μέσω ίντερνετ. Παραδείγματο χάρη, μπορούμε να ξεκινήσουμε να πληκτρολογούμε τη λέξη SMS, που είναι το όνομα μια βιβλιοθήκη τη R, και να πατήσουμε install, και αυτόματα θα δούμε να κατεβαίνει, να αποσυμπιέζεται και να εγκαθίσταται η βιβλιοθήκη SMS στον υπολογιστή μα. Τώρα, πια μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε τη βιβλιοθήκη αυτή και τι μεθόδου τη, ώστε να κάνουμε κάποια ανάλυση. Α δημιουργήσουμε λοιπόν το πρώτο μα κρυπτάκι. Α εκτελέσουμε από το μενού του RStudio File, New File, RScript. Έτσι λοιπόν θα δείτε να ανοίγει ένα καινούριο παράθυρο πάνω αριστερά, το οποίο είναι το Scriptάκι μα, το οποίο θα πρέπει να σώσουμε κάποια στιγμή στον υπολογιστή μα, μέσα στο οποίο μπορούμε να περάσουμε κάποιε εντολέ, οι οποίε θα τρέξουν είτε όλε μαζί, επιλέγοντα τι γραμμέ που επιθυμούμε και πατώντα το κουμπί Run, ή. Ctrl-Enter, ώστε να εκτελεστούν. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να τις γραμμη γραμμή-γραμμή, ώστε να ελέγχουμε κιόλα την πρόοδο και κάτω στην κονσόλα και πάνω δεξιά στι μεταβλητέ μα που δημιουργούνται. Α ξεκινήσουμε λοιπόν. Εκτελώ την πρώτη γραμμή, όπου φορτώθηκε τώρα πια η βιβλιοθήκη SMS που είχε εγκατασταθεί. Χ ίσον 5, ψ 17 και εκτελώ και τελείω την γραμμή 6, όπου βγαίνει η πρόσθεση του Χ Μπορώ αυτή τη στιγμή, αν θέλω, να εκαθαρίσω το περιβάλλον με τις μεταβλητέ μου, πατώντα πάνω στο κίτρινο κουμπάκι με τη σκούπα. Επιλέγω ναι και εκαθαρίστηκαν αυτή τη στιγμή οι μεταβλητέ μου. Μπορώ να κάνω ακριβώ το ίδιο και για την κονσόλα. Να εκαθαρίσω δηλαδή το ιστορικό των εντολών από την κονσόλα. Το τελευταίο παράθυρο κάτω δεξιά που θα δούμε για σήμερα είναι το παράθυρο Help. Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζονται οι πληροφορίε τη βοήθεια για κάποια μέθοδο ή κάποια βιβλιοθήκη. Και εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη μα περιήγηση στο περιβάλλον του R-Studio.